Ρε, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Λιγερέ, είναι ένα γνωστό και αρκετά συχνό φαινόμενο το να εξάγει η Ελλάδα σπουδαία μυαλά. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό? Είναι θέμα ανικανότητας με την έννοια ελλιπούς υποδομής και χρηματοδότησης, ή είναι περισσότερο μια απροθυμία της χώρας να επενδύσει στις επιστήμες και την τεχνολογία? Κοιτάξτε, πρώτα είναι ο πρώτος λόγος ιστορικά, γιατί όπως ξέρετε οι περισσότεροι φοιτητές της Ελλάδος παλαιότερα, όταν τελείωναν το πτυχίο τους, πήγαιναν στο εξωτερικό για ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό, και κατά συνέπεια το βλέπετε ακόμα, ακόμα και κοινωνικά. Δεν γίνεται να δούμε αυτή την διαφοροποίηση, διότι κοινωνικά θεωρούσαμε ότι αυτός που έχει το πτυχίο του έχει ήδη ένα δίπλωμα. Ναι. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται ο επιστήμονας μόνο όταν έχει το διδακτορικό του σαν τομέα. Έτσι ακριβώς. Και πέρα μπορεί να θεωρήσει ότι είναι εξειδικευόμενος και ειδικός. Άρα έχουμε αυτή λοιπόν την παράδοση. Και από την άλλη πλευρά, επειδή συνηθίσαμε σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί από τους Έλληνες θεωρούν ότι άμα δεν σπουδάσουν στο εξωτερικό δεν έχουν σπουδάσει πραγματικά. Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν τα μεταπτυχιακά και στην Ελλάδα και διδακτορικά υψηλού επίπεδου σε με προδιαγραφές ευρωπαϊκές και σε διεθνές επίπεδο. Απλώς αυτή η συνήθεια παρέμεινε και μετά συνδυάζεται και με το θέμα της αναγνώρισης των διπλωμάτων, όπου όπως ξέρετε στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Έτσι. Και το ΔΙΚΑΤΣΑ και το ΔΟΑΤΑΠ δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα της αναγνώρισης ακόμα και μέσω της συνθήκης της Μπολόνιας και για ευρωπαϊκές χώρες. Και το θέμα είναι ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν διπλώματα του εξωτερικού που δεν αναγνωρίζονται από την Ελλάδα και πρέπει να περιμένουν για χρόνια, για να μην πω περισσότερο, μέχρι να αναγνωριστούν. Αυτή η δυσκολία προκαλεί, αν θέλετε, και μια βοήθεια εντός εισαγωγικών για την έξοδο των επιστημόνων στο εξωτερικό και προτιμούν να παραμείνουν μερικοί και να μην επιστρέψουν καθόλου. Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς θεωρείτε, κύριε Λιγερέ, ότι είναι δυνατόν, μπορεί τελικά η Ελλάδα να αλλάξει το παιχνίδι και να κρατήσει σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια να γίνει ακόμα και χώρα που έλκει επιστήμονες από το εξωτερικό? Βλέπετε μια τέτοια? Ναι, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις και για τα ερευνητικά κέντρα και να μην θεωρούμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και ευτυχώς υπάρχουν αλλαγές. Το έλεγα και πρόσφατα ότι τώρα το ΤΕΙ Καβάλας έχει νέο μάστερ υδρογονανθράκων, το οποίο προσελκύει και ανθρώπους από το εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό, αλλά κάθε φορά είναι προσωπικές πρωτοβουλίες σε πολύ ιδιωτικό επίπεδο. Ναι. Και μετά περνάμε και μετά περνάμε στο στάδιο το κρατικό. Και δυστυχώς αυτό καθυστερεί. Κατά συνέπεια τι γίνεται? Είναι ότι πολλοί φοιτητές περιμένουν απλώς να γίνει αυτή η αλλαγή. Όταν θα γίνει, μερικοί από αυτούς θα επιστρέψουν. Τώρα όταν τους συνδυάσουμε επιπλέον με το θέμα της κρίσης, πολλοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί δεν βλέπουν καθόλου προοπτικές. Και όπως δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι για το τι γίνεται στην Ελλάδα και πώς παλεύουμε για το θέμα της ΑΟΣ, για το θέμα των υδρογονανθράκων, της ανάκαμψης της οικονομίας που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε για να δούμε άλλα δεδομένα, απλώς είναι ή σε φάση άγνοιας ή σε φάση αναμονής. Και αυτό βέβαια δεν μας βοηθάει. Ένα άλλο φαινόμενο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στη φάση της επιστροφής των παλινοστούμνων είχαμε ανθρώπους πολύ αξιόλογους με διπλώματα, οι οποίοι ακόμα το παλεύουν για να αναγνωριστούν, ενώ μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, διπλώματα από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας,
το οποίο σε διεθνές επίπεδο θεωρούμε ότι είναι πολύ αξιόλογο. Όταν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, επέστρεψαν στην Ελλάδα, τους θεωρήσαμε με έναν απαξιωτικό τρόπο, σαν να είναι απλώς ξένοι που έρχονται χωρίς να έχουν τίποτα το αναγνωρισμένο. Και γνωρίζω περιπτώσεις, νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς, που είναι σημαντικές. Βεβαίως. Και είναι κρίμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα ως επιστήμονες, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να κάνουν και εργασίες οι οποίες είναι άσχετες και δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη και δεν μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα μας τις ικανότητες που έχουν. Κατά συνέπεια, να μας συνδυάζεται αυτούς που φεύγουν επειδή θέλουν να βρουν άλλες προοπτικές, με αυτούς που έχουν έρθει και δεν και έχουν δεν καμία προοπτική γιατί δεν είναι αναγνωρισμένοι, συν αυτούς που τώρα θεωρούν ότι καλύτερα να μην επιστρέψουν λόγω της οικονομικής κατάστασης, έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε μια διαρροή των εγκεφάλων και όπως υπάρχει μεγάλη παράδοση των Ελλήνων στο εξωτερικό στο να διαπρέπουν, το ένα ενισχύει το άλλο και είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα άμα δεν περάσουμε σε ένα στάδιο το οποίο θα αποτελέσει μια εξέλιξη στον τομέα για να έχουμε ερευνητικά κέντρα που να είναι αξιόλογα και να μπορούν να προσφέρουν υποδομές σημαντικές για να γίνονται έρευνες, και το ίδιο ισχύει και για το πανεπιστήμιο, αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε βάλει και μία άλλη παράμετρο η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι η εξής, είναι ότι μερικοί θεωρούν σε διάφορους χώρους ότι έχουν ένα μικρό μονοπόλιο και τους πηγαίνει μια χαρά να φεύγουν οι φοιτητές οι οποίοι είναι οι πιο αξιόλογοι για να μην έχουν ένα πλαίσιο ανταγωνισμού. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο που δυστυχώς υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά σε κρατικό επίπεδο, και δεν διευκολύνει καθόλου την εξέλιξη των ανθρώπων και των επιστημόνων έτσι ώστε να προσφέρουν πραγματικά αυτά που γνωρίζουν και που διαθέτουν και για το μυαλό τους, αλλά βέβαια και για την κοινωνία. Μα εγώ πιστεύω, κύριε Λιγερέ, ότι καταρχήν χρειάζεται ενδεχομένως ως κοινωνία να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Διότι η γνώμη μου είναι ότι ακόμη και αν κάποια στιγμή ισορροπήσουν κάπως τα πράγματα σε ό,τι αφορά την σημερινή κατάσταση της κρίσης, το μέλλον της χώρας σε ό,τι αφορά την πραγματική της ανάπτυξη δεν μπορεί να μην σχετίζεται με την επένδυση σε επιστήμες και τεχνολογία. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό το γνωστό μοντέλο και το σύνθημα, αν θέλετε, ότι είμαστε μια αγροτική χώρα και η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, πιστεύω ότι είναι ξεπερασμένο. Κατά τη γνώμη μου είναι ξεπερασμένο. Και έχω... εσείς τι άποψη έχετε περί αυτού? Κοιτάξτε, νομίζω ότι συμβαδίζουμε και πρέπει να ξέρετε ότι μερικές φορές ο τουρισμός, όταν δεν είναι στρατηγικά σχεδιασμένος, μετατρέπει τους ανθρώπους σε γκαρσόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, άμα είναι να κάνουν μόνο αυτό οι Έλληνες και αυτό να το ονομάζουν τουρισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ονομάζουμε τώρα ανάπτυξη τουριστική, πολιτιστική, και χρησιμοποιούμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα για να κάνει τη διαφορά. Εδώ προς το παρόν έχουμε μια τάση, και το είδατε και πριν την κρίση, το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού, όπου δεν κοιτάζαμε πραγματικά ποιος έρχεται. Ναι. Και σιγά σιγά, επειδή άρχισαν οι δυσκολίες, αρχίσαμε να μιλάμε για έναν επιλεγμένο τουρισμό σε συνδυασμό με τον πολιτισμό. Αυτό γίνεται και από την παιδεία, γιατί ξέρετε, η μεγάλη επένδυση για την πατρίδα μας θα είναι και πάντα θα είναι, αν θέλετε, η παιδεία. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς ενισχύουμε αυτό το πλαίσιο και δεν το αφήνουμε παραμελημένο, γιατί αυτό που βλέπω επί του πρακτέου είναι ότι ακόμα και οι πανεπιστημιακοί θεωρούν ότι εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο λύκειο και στο γυμνάσιο έτσι όπως είναι το σύστημα με τις πανελλήνιες, και περιμένουν απλώς τα παιδιά να έρθουν στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου για να μπορέσουν μετά να αλλάξουν νοοτροπία. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι πολύ συχνά έχουμε παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και δεν είναι ο τομέας που έχουν επιλέξει, απλώς λόγω των βάσεων και των μορίων που έπιασαν, μπορούν να πάνε μόνο σε αυτό. Κατά συνέπεια, οι καθηγητές
ξαναβρισκόμαστε γενικότερα με ανθρώπους που δεν είναι πραγματικά αυτής της τάσης και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε απόψεις, αν θέλετε, με ένα υλικό που δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Θα πρέπει να ήταν σε άλλο κλάδο. Κατά συνέπεια αυτό πάλι δυσκολεύει, αν θέλετε, σε μια πιο αποτελεσματική αναδιάσταση της ελληνικής παιδείας και νομίζω ότι άμα θέλουμε πραγματικά να το ξεπεράσουμε χωρίς να λέμε μόνο και μόνο παρατηρήσεις, είναι το πιο απλό που βλέπω είναι ότι οι Πανελλήνιες δεν πρέπει πια να είναι ένας διαγωνισμός, αλλά να είναι μια εξέταση η οποία να έχει μια βάση για να έχουμε φοιτητές κάποιου επίπεδου και να μπορούν ελεύθερα να πηγαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Δηλαδή αυτό υπάρχει στο εξωτερικό, δεν υπάρχει λόγος να μην το χρησιμοποιούμε εμείς και να μετατρέπουμε όλο το Λύκειο σε ένα τεράστιο φροντιστήριο το οποίο προετοιμάζει τα παιδιά για να περάσουν στο πανεπιστήμιο μόνο και μόνο δίνοντας αξία στους βαθμούς και χωρίς καθόλου στις γνώσεις που μαθαίνουν. Έτσι ακριβώς. Και δεν βοηθάει, φαντάζομαι, συμφωνείτε ότι δεν βοηθάει και αυτό που προαναφέρατε κιόλας, ότι έχει την δυνατότητα ένας μαθητής που έδωσε τις εξετάσεις να δηλώσει μέχρι και 60 σχολές και να περάσει πολλές φορές, να περάσει στην 20η του προτίμηση, έτσι απλά για να κάνει το φοιτητή. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί το βλέπω επί του πρακτέως στη Γαλλία. Οι φοιτητές πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο που είναι κοντά στην πόλη τους ή και μέσα στην πόλη τους, γιατί έχουν δικαίωμα, εφόσον έχουν πιάσει τη βάση, να γραφτούν σε οποιαδήποτε σχολή. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να τελειώσουν τα δύο πρώτα χρόνια σε τρία χρόνια, αλλά θα αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουν σχολή και σημαίνει ότι κατά μέσο όρο έχουμε ανθρώπους στο πτυχίο που έχουν μια καλύτερη βάση, γιατί πρώτον έχουν επιλέξει τον κλάδο τους, δεύτερον ξέρουν ότι εφόσον έχουν μπει δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουν αν δεν έχουν ένα επίπεδο και κατά συνέπεια είναι πιο καλά προετοιμασμένοι για να περάσουν στο στάδιο του μεταπτυχιακού. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε καθόλου αυτό και γι' αυτό τους καλούς φοιτητές τους εντοπίζουμε μόνο και μόνο όταν φτάνουν στο μεταπτυχιακό, όπου εκεί πέρα θα επιλέξουν τον τομέα τους, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουν όλη τη ζωή τους στο ελληνικό πλαίσιο στιγματισμένοι από το τι είναι το πρώτο σου πτυχίο. Κάθε φορά είναι αυτή η ερώτηση που ρωτάν. Το πρώτο και πτυχίο. Στο τέλος, όταν προσπαθούν να πιάσουν μια δουλειά στο δημόσιο, θα είναι πάντοτε καθορισμένοι από το πρώτο πτυχίο, το οποίο εντελώς τυχαία είναι αυτό που δεν έχουν επιλέξει. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν και δεν στρώνουν και δεν διορθώνονται και αυτό. Διορθώνονται, σας είπα, είναι πολύ απλό. Όταν οι Πανελλήνιες θα είναι μόνο και μόνο εξετάσεις και θα είναι πια διαγωνισμός, με αυτήν εδώ την βαθμοθυρία που γίνεται και έχει καταντήσει να γίνει ένα τερατούργημα, τότε θα έχουμε μαθητές που πραγματικά θα προσπαθούν να μάθουν γνώσεις για να είναι εφοδιασμένοι και όχι απλώς ο ένας να περνάει τον άλλον. Έτσι. Για να μπορέσει να πάει σε μια άλλη σχολή. Μάλιστα. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Λυκερέ, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Έτσι, αν θέλετε, και ίσως και συναισθηματικού χαρακτήρα, διότι την φράση «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της» την χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και μάλιστα τώρα, τελευταία, με την κρίση που πολλοί νέοι άνθρωποι μεταναστεύουν. Εσείς τι συμβουλή θα δίνατε σε αυτά τα νέα παιδιά που φεύγουν έξω για σπουδές? Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι η φράση «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της», να ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζουμε. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της που είναι αξιόλογα και πολλά Ακριβώς. παιδιά της δεν αξίζουν να τα φάει η Ελλάδα. Ναι. Άρα θα ήταν καλό να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να είμαστε άξιοι να μας φάει η Ελλάδα, γιατί ένας τρόπος για να μας φάει η Ελλάδα ποιος είναι? Είναι ότι της επιτρέπει να μην πεθαίνει. Γιατί η Ελλάδα αν δεν πεθαίνει επειδή τρώει τα παιδιά της. Άρα μπορεί να μην απαντάω ακριβώς όπως θα θέλατε, αλλά θέλω απλώς να σας εξηγήσω ότι το αξιόλογο γίνεται από το άτομο το οποίο σιγά σιγά γίνεται άνθρωπος και προσφέρει κάτι στην πατρίδα του. Άμα τα περιμένουμε όλα από την Ελλάδα, τότε απλώς μιλάμε για θεραπεία.
και δεν μιλάμε για εξέλιξη. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι να κοιτάξουμε πού μπορούμε να εξελιχθούμε, σε ποιον τομέα, και αυτός ο τομέας να είναι πάντοτε κάτι που αφορά τα γούστα μας. Δηλαδή να γουστάρουμε αυτόν τον τομέα για να μπορούμε να εξελιχθούμε, γιατί μετά σιγά σιγά θα βρεθούμε με άλλους ανθρώπους, όταν δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο τομέας, τους οποίους τους ενδιαφέρει αυτός ο τομέας, και το διαφορικό που θα δημιουργηθεί μεταξύ των δύο θα είναι τόσο τεράστιο που αναγκαστικά δεν θα είμαστε πια συγκρίσιμοι και δεν θα έχουμε κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Λέω λοιπόν ότι αυτή την περίοδο, επειδή ασχολούμαστε εντατικά και με το θέμα της ΑΟΣ, θα ήταν καλό τα παιδιά που έχουν μερικές τάσεις και τους ενδιαφέρουν μερικοί τομείς που εφάπτονται πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν λόγω της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και είναι π.χ. ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη φυσική να κοιτάζουν λίγο περισσότερο τη θερμοδυναμική, αυτοί που ενδιαφέρονται για τη χημεία να κοιτάζουν πιο πολύ την οργανική χημεία, αυτοί που ενδιαφέρονται για μαθηματικά να κοιτάξουν πώς υπολογίζουμε τα διαγράμματα Βορονόη, στη νομική το δίκαιο της θάλασσας, στη μηχανική τις κατασκευές από σταθμούς υγροποίησης και αεροποίησης, στη γεωλογία τα σεισμικά δεδομένα που λειτουργούν και σε καράβια και όχι μόνο τους σεισμούς, στα ναυτιλιακά να προσέξουν τη μεταφορά φυσικού αερίου, άρα να πάρουν μια ειδικότητα στα LNG και να μπορούν μετά να είναι, αν θέλετε, όχι μόνο ανταγωνιστικοί αλλά και συναγωνιστικοί, με την έννοια ότι θα μπορούν να προσφέρουν πράγματα και στον εαυτό τους και στις οικογένειές τους, και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν και την Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Λιγερέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Χαρά μας να σας έχουμε πάντα και να συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.